Και έχω κοντά μου τώρα τον Χρήστο Μαζάνη, γιατί Χρήστο, πραγματικά είναι τραγικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ. Υπήρξε η απάντηση από το Ιράν. Δυστυχώς υπήρχαν και τρομοκρατικά χτυπήματα τα οποία έλαβαν χώρα. Mm-hmm. Δυστυχώς ανάμεσα στους εκλειπώντες, ανάμεσα στα θύματα, είναι και ένας Έλληνας, ένας συμπατριώτης μας, ο 26χρονος Ιωνάς Καρούσης, ο οποίος μάλιστα είναι και γιος εξέχοντος τελέχους ελληνικής κοινότητας στο Ισραήλ. Θέλω λοιπόν να μας πεις το τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί, γιατί σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με Τελαβίβ. Λοιπόν, χθες την ώρα που γινόταν αυτή η επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ με βαλιστικούς πυράβλους, μαθαίνουμε ότι σχεδόν την ίδια ώρα γίνεται μια τρομοκρατική επίθεση σε σειρμό του μετρό στο Τελαβίβ, στην περιοχή Γιάφα συγκεκριμένα. Δύο δράστες, ο ένας είναι νεκρός φυσικά από πυρά των Ισραηλινών δυνάμεων. Δύο δράστες γαζώνουν όποιον βρουν μπροστά τους. Έχουμε 7 θύματα, μέχρι στιγμής αυτό γνωρίζουμε. Και ένα από αυτά τα 7 θύματα είναι δυστυχώς και ο 26χρονος Έλληνας, όπως είπες πριν από λίγο, είναι ο Ιωνάς Καρούσης. Τον βλέπουμε και στη φωτογραφία. Λοιπόν, ο Ιωνάς βρισκόταν εκεί λάθος ώρα, λάθος στιγμή, όπως λέμε. Σπούδαζε αρχιτεκτονική στο Τελαβίβ. Αυτές είναι οι πληροφορίες μας. Έχει υπηρετήσει και στον Ισραηλινό στρατό παλαιότερα. Έχει διπλή ηθαγένεια. Έχει και ελληνική ηθαγένεια, αλλά και Ισραηλινή ηθαγένεια. Είναι γεννηθής 11 Σεπτεμβρίου του 1998. Αυτό το παλικάρι λοιπόν βρισκόταν εκεί αυτή την ώρα και δέχτηκε φυσικά τις σφαίρες από τα πυρά των ενόπλων, που ακόμα δεν υπάρχει κάποια οργάνωση. Δεν υπάρχει ανάληψη, μου η οποία έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη. Ακούγονται διάφορα για μοναχικούς λύκους. Γίνονται έρευνες από την πλευρά των Ισραηλινών δυνάμεων. Νομίζω ότι σύντομα θα γνωρίζουμε. Τώρα, το τραγικό της υπόθεσης αυτής και μετά, όπως είπες, να πάμε στο Ισραήλ να συνδεθούμε, είναι ότι πριν από το καλοκαίρι μάλλον, ο Ιωνάς μαζί με τους γονείς του βρίσκονταν στην Ελλάδα. Κάναν διακοπές στη Χαλκιδική, όπως μάθαμε. Είναι Έλληνας θύμα αυτής της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι μέσα σε όλα αυτά είναι και η τρομοκρατία, δεν είναι μόνο τα χτυπήματα με πυράβλους. Και δυστυχώς διεθνείς αναλυτές και στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως αν η Χεζμπολάχ δεν μπορέσει να αντιμετωπίσει το Ισραήλ, θα καταφύγει στην παλιά της τακτική, δηλαδή αντάρτικο πόλεμο μέσα στο Λίβανο και τρομοκρατικές επιθέσεις. Ας κρατήσουμε το τελευταίο. Το οποίο είναι έκρηκτη η κατάσταση. Πρέπει να πούμε ότι η Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά φλέγεται. Δυστυχώς ο Ιωνάς είναι ένα από τα θύματα. Η μητέρα του είναι γνωστή παιδιατρός. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί της. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Είναι πολύ δύσκολο να αντιλαμβάνεις ότι έχεις χάσει το παιδί σου. Ήταν το καλοκαίρι για διακοπές στην Χαλκιδική. Και πάμε τώρα μαζί, Χρήστο, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας, να συνδεθούμε με Τελαβίβ. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αθανάσιο Μποζίκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ερευνητής Πανεπιστημίου του Τελαβίβ. Καλησπέρα σας, κύριε Μποζίκη. Μποζίνη. Μποζίνη είναι. Συγγνώμη. Καλησπέρα σας, κύριε Μποζίνη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ακούω. Θέλω να μας πείτε λίγο ποια είναι η κατάσταση όπως την βιώνετε εσείς. Ξέρετε, υπάρχει έκδηλη ανησυχία, είναι προφανές, αλλά καλύτερα να σας δώσουμε το λόγο, γιατί ζείτε στο Τελαβίβ και ζείτε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς εκ του μακρόθεν να συμβαίνουν δίπλα σας. Καταρχήν δεν ζω στο Τελαβίβ, είμαι ερευνητής σε θέματα βιοεμπνευσμένης τεχνητής νοημοσύνης και cyber στη διεθνή ασφάλεια. Και λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορώ να βρίσκομαι λόγω του πολεμικής σύραξης. Παρ' όλα αυτά, όμως, παρακολουθώ από κοντά ως διεθνολόγος στις εξελίξεις. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει μια απάντηση στρατηγικής φύσεως από το Ισραήλ. Απ' την άλλη, το θέμα είναι ότι κατά πόσο θα επεκταθεί αυτή η στρατηγική εξέλιξη. Ναι. Μπορεί να πάει να χτυπήσει σε πετρελαιοπηγές ή ακόμα και στα πυρηνικά εργοστάσια, για να μην μπορέσει το Ιράν να στην ουσία να αναπτύξει τα πυρηνικά όπλα, που είναι ο μεγάλος φόβος των Ισραηλινών εδώ και πολλά χρόνια. Να ενημερώσω ότι το πρώτο κυβερνόπλο, το Stuxnet, το οποίο πρωτοχρησιμοποιήθηκε, ήταν ενάντια στις πυρηνικές εγκαταστάσεις των Ιρανικών εργοστασίων. Οπότε αυτή τη στιγμή αναμένουμε όλοι το κατά πόσο το Ισραήλ θα φέρει να χτυπήσει στρατηγικά ή όχι. Εάν χτυπήσει στρατηγικά τις πετρελαιοπηγές, που θα είναι στόχος για να πλήξει την Ιρανική οικονομία, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστούμε τις τεράστιες οικονομικές
εκδηλώσεις, δεδομένου του γεγονότος ότι ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα συνεχίσει να πιέσει τα ευρωπαϊκά κράτη. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ελπίσουμε να αποκλιμακωθούν οι όποιες εντάσεις υπάρχουν. Ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο το εύχεται όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αλλά είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια φαντάζει μη ρεαλιστικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή.